μιλάει στο τηλέφωνο, να μιλάει με την αστυνομία, να μετράει τα λεφτά. Προφανώς γι' αυτό και οι Αλβανοί νόμιζαν. Με την αστυνομία δεν μιλούσαν και πολύ. Περισσότερο μιλούσαν με τα κανάλια και δημοσιογράφους. Η αστυνομία ήταν λίγο αμέτωχη στην όλη την υπόθεση. Και ο Αλβανός πώς πυροβολάει και σκοτώνει ένα όμερο. Με τα χέρια ψηλά. Πού έγινε αυτό. Όμερος ήταν. Από τι κινδύνευε η Αλβανία. Ο Αλβανός. Και τον βγάζουν το λεωφορείο, του κάνει κόσκινο. Ο Γιώργος την πιάτη εδώ στα δίκτυα και λέει: φέρτε ένα αστυνοφόρο, φέρτε ένα αστυνοφόρο και τον σκοτώνει στον αέμετρο. Και η πολιτεία δεν πήρε καμιά. Και το μόνο που είπε ο Χρυσοκοϊδής, πάει να πάρει το παιδί από το Αλμπασάν. Αυτό ήταν. Ο αλήτης. Εντάξει, μην χρησιμοποιούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς τώρα. Εσείς έχετε τον πόνο σας. Θέλω να σας παρακαλέσω. Παρόλο τον πόνο που κουβαλάτε 18 ολόκληρα χρόνια, τον οποίο κανένας γονιός δεν μπορεί να τον αντέξει, να κάνετε μια προσπάθεια να μην χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς. Να πείτε την άποψή σας, το καταλαβαίνω, αλλά μην χρησιμοποιούμε τέτοιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Έγιναν λάθη όμως. Έχετε δίκιο. Έγιναν λάθη πολύ σοβαρά εκείνη την περίοδο. Πάρα πολύ σοβαρά λάθη. Βέβαια, χοντρό λάθος. Μάλιστα, ο αστυνομικός, ο Αλβανός αστυνομικός που πυροβόλησε τον αδελφό και πατέρα και γιο, έγινε αρχηγός αλβανικής αστυνομίας συνέχεια. Έγινε αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας πριν περίπου 3 χρόνια. Τιμήθηκε και από εδώ κάποιον στη Φλόρινα, δεν θυμάμαι πού, τιμήθηκε αυτός ο άνθρωπος, πήρε το κλειδί της πόλης από κάποιο δήμαρχο, αν μπείτε. Ήξερε βεβαίως ο δήμαρχος ότι αυτός έχει σκοτώσει τον Γιώργο τον Γκλούρη, το ήξερε. Δεν ξέρω, κάποια χρόνια μετά, έτσι δηλαδή. Να μην το ένιξε. Αυτό θα έλεγα, δεν νομίζω να μην το ήξερε. Μήπως δεν είχε συνδυάσει τον... Το γεγονός, προφανώς. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Το συγκεκριμένο πάντως, πρόσωπο, site, μήπως δεν το ήξερε. Στα site μου στείλανε το συγκεκριμένο γεγονός, ότι δεν θυμάμαι απλά από ποια περιοχή ήταν, νομίζω από Φλόρινα. Νομίζω από Φλόρινα, κάποια στιγμή το 2008-10, δεν θυμάμαι, πήρε και το κλειδί της πόλης, ο Αλβανός, που έγινε αρχηγός της αστυνομίας. Ο δολοφόνος του αδερφού μου, να το λέμε με το όνομά του. Ο αστυνομικός που πυροβόλησε Όμηρο. Εκεί οι Αλβανοί κάνανε. Όμηρο, αν πυροβολούσε εδώ Έλληνας αστυνομικός Όμηρο και το σκότωνε, θα πήγαινε στη φυλακή, θα δικαζόταν, θα γινότανε δε και ό,τι άλλο. Και ο Αλβανός αστυνομικός που πυροβόλησε Όμηρο, άνθρωπο που είχε τα χέρια πίσω από το κεφάλι, έγινε αρχηγός αλβανικής αστυνομίας στη συνέχεια. Και αφού σκοτώθηκε, γαζώθηκε κι άλλο έτσι. Δηλαδή ήταν νεκρός. Και αν δείτε δηλαδή την ιατροδικαστική έκθεση, είναι από πάνω μέχρι κάτω γαζωμένος. Θεωρούσαν προφανώς ότι ο αδελφός σου είναι συνεργός. Είναι συνεργός. Δεν θεωρούσαν τίποτα, κατά την άποψή μου, κυρία Στεφανίδου. Δεν θεωρούσαν τίποτα. Οι άνθρωποι θέλανε να πάρουν τα 50 εκατομμύρια δραχμές και να εξαφανιστούν. Ο καλύτερος Αλβανός πολίτης, ειδικά τη συγκεκριμένη περίοδο, σκότωνε την ίδια του τη μάνα για 5.000. Εντάξει, μην το γενικεύσουμε έτσι τώρα. Αυτό δεν είναι σωστό που λέτε. Αυτά τα λέτε πάνω στον πόνο σας. Και δεν έχουμε ζήσει αυτό τον πόνο που ζείτε εσείς 18 χρόνια ολόκληρα. Αλλά εσείς εκτιμάτε ότι τα 50 εκατομμύρια, τα 50 εκατομμύρια ήταν ο στόχος των αστυνομικών αυτό τότε. Θεωρώ αυτό και σκότωσαν. Αυτό ήταν και η άποψη με κάποιους ομήρους που είχαμε μιλήσει μετά, αυτό ήταν και η δική τους άποψη. Αυτό τους βγήκε. Καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή από τα σύνορα μέχρι το Αλμπασάν, αυτό αποκομίσανε ως συμπέρασμα. Θεωρήσανε δηλαδή ότι θέλανε να γίνει αυτό το πράγμα. Για ποιο άλλο λόγο. Αυτό που έγινε στην ουσία στη δική σας υπόθεση, που είναι πάρα πολύ σπάνιο, είναι ότι όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε κανένας για το θάνατο, τη δολοφονία του αδελφού σας. Αλλά τιμήθηκαν οι δράστες. Επιβραβεύτηκαν. Ναι. Δεν μπορώ να το πονέψω. Εδώ το κοινό αίσθημα περί δικαίου είναι, τι να πω, καταλαβαίνω την οργή σας. Δηλαδή, κάνα 2 φορές παρενέβη γιατί χρησιμοποιείτε έντονες εκφράσεις που δεν είναι καλό να τις λέμε δημόσια, αλλά από την άλλη καταλαβαίνουμε την οργή σας γιατί δεν μπορεί ο φωνιάς του γιού σου να γίνεται αρχηγός, ο λεωφοριοπειρατής, να του στείλουν άγαλμα και να τον αποθεώνουν ως ήρωα και να αποζημιώνουν την οικογένειά του. Ξέρετε, μήπως ο υπουργός
γίνεται και να μην τιμωρείται κανείς. Μα κανείς. Ξέρετε, είμαι που υπουργός, ο Γιαννόπουλος. Είμαστε αδύναμοι στους Αλβανούς. Είμαστε τι? Αδύναμοι στους Αλβανούς. Ναι. Υπουργός Γιαννόπουλος. Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιαννόπουλος. Ο αείμνηστος. Ο αείμνηστος. Ναι, είχε πει αυτό, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχαν γίνει και από την ελληνική πλευρά σωστοί χειρισμοί. Κάποια στιγμή λοιπόν, μετά από χρόνια το ελληνικό δημόσιο έρχεται να σας αποζημιώσει και σας ζητά να γίνει στην ουσία ένα συμβιβασμό, κύριε Παναγωπούλου. Να πάρουν 150 εκατομμύρια δραχμές, ναι, και να παραιτηθούν από κάθε άλλη αξίωση. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κόπτονται να πάρουν χρήματα. Δεν κόπτονται να αποζημιωθούν για την ηθική τους βλάβη και μόνο. Αυτό που ενδιαφέρει τον πατέρα, τη μάνα, την αδερφή, τους οικείους, είναι να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Ακριβώς. Να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Να μπουν φυλακοί. Για να σοφρονιστούν και να υπάρχει και η γενικότερη πρόληψη της ποινής. Ούτως ώστε αυτά τα παραδείγματα να είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Γιατί ενδεχομένως κάποιοι άλλοι να μιμηθούν αυτή την παραβατική δράση και αυτή την ατιμωρησία. Διότι το ότι αφαιρέθηκε μια ανθρώπινη ζωή, αυτό είναι ένα πραγματικό περιστατικό. Τελείως άδικα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, όσα χρήματα και να τους δώσεις, όχι, δεν θα δικαιωθούν ποτέ αν οι ένοχοι παραμείνουν ατιμόρυτοι. Καταλάβατε. Δεν είναι ότι είχαν δηλαδή κάποια δυστροπία και ότι απέφυγαν γιατί δεν συνεφώνησαν. Να τα πούμε ευθέως στο ποσό. Έτσι. Αυτό να το διασαφηνίσουμε και να το διευκρινίσουμε. Να το διευκρινίσουμε, ακριβώς. Δεν τους πήγαινε ηθικά οι άνθρωποι αυτοί να υπογράψουν ένα χαρτί παραίτησης από κάθε άλλη αξίωση ποινική και να αφήνουν τον δολοφόνο ελεύθερο και ατιμόρυτο. Και να τον κάνουμε ήρωα. Γι' αυτό τρέχουμε κιόλας. Να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Και καταλαβαίνετε, κυρία Στεφανίδου, αν το έκαναν αυτό, ήταν σαν να χειροκροτούσαν και αυτοί το δράστη τη δολοφονία του παιδιού του. Όπως τον χειροκρότησαν με τις ενέργειες που έκαναν οι Αλβανοί στην Αλβανία. Γιατί κάνοντάς του ένα άγαλμα, κάνοντάς του έναν Ανδριάντα, ας το πούμε, τον επιβράβευσαν για την παραβατική του συμπεριφορά. Και ακόμη και αν αλλάξουμε χώρα, το ότι έχει αφαιρεθεί μια ανθρώπινη ζωή, αυτό το μέσο άνθρωπο τον συγκινεί, το μέσο άνθρωπο τον ευαισθητοποιεί, όσο και διαφορετικά κι αν είναι τα ήθη, τα έθιμα, οι νόμοι, γραπτοί και άγραφοι. Εδώ ένας άνθρωπος χάθηκε άδικα. Όλοι οι υπόλοιποι συνεπιβαίνοντας έζησαν τον τρόμο, το φόβο, την οδύνη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πώς θα αποκατασταθούν? Πού είναι αυτή η πολιτεία? Εντάξει, εγώ θεωρώ βέβαια. Που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ θεωρώ. Είσαι παντρεμένη, παιδιά? Έχεις? Έχω παιδάκια. Έχεις παιδάκια? Ένα, δύο. Έχεις ένα παιδάκι. Ένα κοριτσάκι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Σίγουρα μια χρηματική αποζημίωση δεν μειώνει τον πόνο σας. Ο πόνος θα είναι εκεί. Και το αίσθημα αδικίας θα είναι πάντα εκεί. Αλλά από την άλλη, επειδή έχεις κανένα παιδάκι και επειδή. Σαφέστατα, θα πρέπει να αποζημιωθούν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αποζημιωθείτε. Βέβαια. Τουλάχιστον να γίνει η ζωή σας λίγο πιο εύκολη όσον αφορά το μεγάλωμα του παιδιού σου, τα προβλήματα τα οικονομικά που έχει κάθε ελληνική οικογένεια. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αποζημιωθείτε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και θα ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να γίνει. Είναι απίστευτο έτσι να σκεφτείτε έτσι. Μια οικογένεια που της λένε πάρε 150 εκατομμύρια ευρώ και λέει όχι. Αλλά δραχμές, υπέγραψε ότι παρετείς. Γιατί να υπογράψει ότι παρετείται? Γιατί να υπογράψει? Ακριβώς. Αυτό. Γιατί ακριβώς έπρεπε να υπογράψει ότι παρετείται? Αν υπάρχει ήταν ελληνικό κράτος και αν έγινε. Θα πρέπει, εάν αποδέχεται με περηφάνεια το λάθος χειρισμό του, να αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους. Έστω 18 χρόνια μετά. Σαφέστατα. Να αποζημιώσει χωρίς να παραιτηθούν από καμία αξίωση. Αυτό έπρεπε από την αρχή. Γιατί να υπογράψω? Βεβαίως. Δεν ξέρω αν έχεις μιλήσει στη μικρούλα για το θείο της, πώς το έχετε διαχειριστεί όλο αυτό. Δηλαδή, είναι... Ξέρει τα πάντα. Ξέρει από τότε που καταλαβαίνει, έρχεται μαζί μου στα μνήματα, στα μνημόσυνα που κάνουμε όλα αυτά εδώ, ξέρει τα πάντα. Της έχω μιλήσει, φωτογραφίες, τα πάντα όλα. Κάποιοι σας πήραν... Και του μοιάζει κιόλας λίγο. Α, ναι.
Κάποιοι σας πήγαν και κατηγορούμενους κάποια στιγμή. Ναι. Δηλαδή συνέβη και αυτό, ονόματα δεν θα πούμε, αλλά μπορούμε να εξηγήσουμε, κυρία Παναγωπούλου. Ότι η μόνη δίκη που έγινε μετά από όλη αυτή την υπόθεση είναι η δίκη στην οποία κάθισαν στο σκαμνί οι άνθρωποι αυτοί. Ακούστε τώρα, για ποιο λόγο κάθισαν. Θα τα ακούσετε και αυτό, θα τα μάθετε. Θα μάθετε για τη βιομηχανία των αγωγών. Και τι περνάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη δημοσιότητα και τα μέσα και οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτό ήταν μια τεράστια βιομηχανία που είχε στηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Θα μάθετε τώρα τι ήταν αυτό. Για πείτε πώς ακριβώς έγινε η κατάσταση. Είχαν κάνει μήνυση κάποιος ο οποίος εθίχθη, ας το πούμε, για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί ανεφέρθη το όνομα κάποιου των ανθρώπων. Σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή. Τους εμήνυσε σε κάποια τηλεοπτική εκπομπή, γιατί είχε λάβει τεράστια έκταση αυτή. Ο Αλβανός, ο λεωφορείο-πειρατής, είχε προβάλει διάφορους ισχυρισμούς, έλεγε. Ήρθα εδώ στην Ελλάδα με το μικρό μου αδελφό και ο μικρός μου αδελφός τα έφτιαξε με τη γυναίκα του αφεντικού του και την πήρε τη γυναίκα του αφεντικού του και την πήρε στην Αλβανία και γι' αυτό με βασάνισαν εμένα, λέει, μου βάλανε κάτι όπλα και καλά στην Κοβή για να με ενοχοποιήσουν και με πήγαν στη φυλακή και στη φυλακή με βιάσανε. Προέβαλε διάφορους ισχυρισμούς. Τα οποία, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ο σύζυγος της γυναίκας που τα έφτιαξε με τον αδελφό του Αλβανού, επειδή αναφέρθηκε κάποια στιγμή το όνομά του σε μια τηλεόραση, κάπου κάποτε, έκανε στους ανθρώπους μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και πήγανε οι άνθρωποι στο δικαστήριο κατηγορούμενοι. Ενώ η δική τους μήνυση για ανθρωποκτονία και καταγνώστων μπήκε στο αρχείο. Δύο φορές κάναμε καταγγελία. Και όταν επισκέφτηκα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωστή Στεφανόπουλο, με είπε: καλώ τον, καλό να έχει. Τι ζητά, ειδική ικανοποίηση. Δώσε εντολή να βγει υπόθεση από το αρχείο. Ξέρει, κουλούρι, τα χέρια μου είναι δεμένα, λέει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και του λέω. Και τον άκουσα και του λέω: σ' άκουσα να λες, είμαι βαθιά συγκινημένος που δεν πήρε την ειδική σημαία στη Μηχανιώνα. Για το δικό μου του πει: δεν έχει τόση ευαισθησία. Γέλασε. Του λέω: μη γελάσει, μη ρωνεύεσαι. Παραιτήσου. Α, σημασία. Αντάμωσα και τον πρωθυπουργό, τον Κώστα Θημίτη, τότε. Σημασία δεν με έδωσε. Να συμπληρώσω, Ταδιανά, ότι δεν είχε γίνει έρευνα, γιατί δικαίως οι γονείς ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και να δικαστεί ο Αλβανός αστυνομικός που πυροβόλησε τον Γιώργο τον Κουλούρη. Ωστόσο, στην Αλβανία δεν έγινε τίποτα, καμία έρευνα. Η υπόθεση τέθηκε από την πρώτη στιγμή στο αρχείο και έτσι δεν καταδικάστηκε κάποιος, δεν έδειξαν κάποιον ως δολοφόνο ή ως υπαίτιο αυτής της τραγωδίας. Εδώ είπαν ότι σκοτώσαμε τον Αλβανό, σκοτώσαμε και ένα Έλληνα. Για να πατήσουν. Απλά δεν έγινε τίποτα, έτσι δεν έγινε καμία έρευνα. Η υπόθεση έκλεισε και τέθηκε στο αρχείο, στο αλβανικό κράτος. Γι' αυτό και δεν προχώρησε περαιτέρω η υπόθεση, γιατί δεν μπορούσαν να είχαν κάποιον υπαίτιο. Δεν κατέδωσαν, δεν κατονόμασαν ποτέ τον Αλβανό αστυνομικό. Εύχομαι να μάθαμε από αυτό. Αλλά κακά τα ψέματα, ρε παιδί μου. Κακά τα ψέματα. Δεν δίνεις τους Έλληνες ομήρους, τους πολίτες, τους Έλληνες. Δεν τους παραδίδεις στα χέρια των Αλβανών. Δεν τους παραδίδεις. Δεν μπορεί να βάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί αστυνομικοί είχαν βάλει δύο νταλίκες και είχαν κλείσει το δρόμο στο Ελμπασάν. Και εκεί ανέλαβαν οι κομμάντος, καταλάβατε, πήραν τα όπλα κομμάντος. Άρχισαν να πυροβολάνε όπου να είναι, όπου λάχι εκεί, χύμα πυροβολούσαν. Φάγανε το παιδί το οποίο έχει τα χέρια πίσω από το κεφάλι, καταλάβατε. Με τα χέρια ψηλό ένα, σκομμένα. Δεν τους παραδίδεις για να βγάλεις την ευθύνη από πάνω σου. Ακριβώς. Δεν διώχνεις την Αλβανία το λεωφορείο. Γιατί μετά από λίγες μέρες... Κάθεσαι εκεί και λύνεις την υπόθεση. Όπως έγινε, όπως έγινε στη Φλόρινα, μετά. Ήτανε μετά από λίγες μέρες, είχαμε ευρωεκλογές, κυρία Στεφανίδου. Μας. Λοιπόν, θέλω... Όχι, θέλανε να διώξουν το κακό από μέσα για να μην έχουν, να μην φέρουν καμία πολιτική ευθύνη. Γιατί αν γινότανε κάτι μέσα στην Ελλάδα, κάτι θα γινότανε. Και τα κάνανε χειρότερα. Άστε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε εδώ. Εύχομαι, δεν ξέρω πόση υπομονή να κάνετε, πόσα χρόνια να περιμένετε, να δικαιωθείτε κάποια στιγμή. Και εγώ με την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έχετε και την κυρία Παναγωπούλου. Να αναστηθεί και η υπόθεση του Γιώργου Κουλούρη. Κυρία Παναγωπούλου, τι νομικές ενέργειες μπορούν να γίνουν για να τους δικαιώσετε. Αγαπώ πολύ και την αδερφή και τον πατέρα που μου είπε ότι είναι 80 χρονών.
και ο άνθρωπος μου είπε κάτι πολύ τρυφερό και πολύ συγκινητικό, σφίγγοντάς μου το χέρι, ότι κυρία Παναγοπούλου, εύχομαι με την Ανάσταση του Κυρίου να αναστηθεί και ο γιος μου. Η δικαίωση. Ναι. Και αυτό τα λέει όλα και εγώ με αυτό πάντα στη μνήμη μου θα δουλέψω γι' αυτό. Σας έχουμε εμπιστοσύνη. Καλό Πάσχα. Μεγάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Και τα συλληπιτήρια σε όλους τους χαροκαμένους. Να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Τι ώρα είναι? Για να δούμε. 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ μετρητά. Στο 14.800 τηλεφωνείτε. Σε 30 λεπτά, 37 λεπτά από τώρα. Ένας από εσάς θα γίνει πλουσιότερος κατά 20.000. Είναι πολύ απλή η διαδικασία συμμετοχής. Το μόνο που κάνετε είναι από το σταθερό σας ή από το κινητό σας να κάνετε μία κλήση. Όταν θα κάνετε την κλήση, θα ακούσετε ένα μήνυμα σε ένα τηλεφωνητή. Το μήνυμα σας δίνει περαιτέρω πληροφορίες για το διαγωνισμό. Και δωρεπιταγές που κερδίζετε και όλα τα στοιχεία για την κλήρωση. Μετά από το χαρακτηριστικό ήχο, μετά το μπιπ, αναφέρετε το μικρό σας όνομα, το επίθετό σας και ένα τηλέφωνο. Προσοχή, προσοχή. Αν τηλεφωνείτε από άγνωστο ή από κάποια εταιρεία, δηλαδή, μας παίρνουν κάποιοι που μας παίρνουν τη δουλειά τους. Μας παίρνουν κάποιοι που μας παίρνουν από ξένο σπίτι, από ένα ξενοδοχείο, από όπου. Σας παρακαλούμε πολύ, τα τηλέφωνα που καταγράφονται στο σύστημα είναι το τηλέφωνο από το οποίο καλείτε. Δηλαδή, σας έχω δώσει κι άλλες φορές ένα παράδειγμα. Μας είχε πάρει ένας κύριος από ένα ξενοδοχείο στην Κρήτη και δεν τον βρίσκαμε μετά. Δεν τον βρίσκαμε. Παίρναμε στο ξενοδοχείο, τον ζητάγανε, μας λέγανε δεν υπάρχει τέτοιο όνομα εδώ. Κάναμε, είδαμε και πάθαμε για να του δώσουμε τα λεφτά που είχε κερδίσει. Σας παρακαλούμε λοιπόν προσοχή να αφήνετε ένα τηλέφωνο δικό σας για να σας βρούμε. 14.800 σε 36 λεπτά, 20.000 μετρητά. Ποιος θα τα κερδίσει, από ποιο μέρος της Ελλάδας θα νικηθεί σήμερα, δεν ξέρω. Τι κάνετε κύριε Ρομπουστή, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε και χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά και καλά. Αμήν. Αχ, θα στενοχωρηθούμε λίγο σήμερα μαζί σας. Λέτε. Ναι. Μα δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, όμως αυτά είναι, αυτό είναι η δουλειά σας. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι θα συνεχίσουμε με την υπόθεση της ένοπλης απόπειρας ανθρωποκτονίας και απόπειρας ληστείας που έγινε εναντίον του Πάντου Καλίτση, του γνωστού κομμωτή. Να πούμε ότι ο κύριος Ρομποτής εκπροσωπεί έναν εκ των κατηγορουμένων, γι' αυτό είναι σήμερα εδώ, ο οποίος μας έχει μιλήσει μέσα από τον αυτούργο των πράξεων που αποδίδονται στο κατηγορητήριο, στο παραπεμπτικό βούλευμα. Mm-hmm. Οι άλλοι δύο αντιμετωπίζουν ελαφρότερες κατηγορίες της απλής συνέργειας. Ως εκ τούτου και η ποινική μεταχείριση όλων αυτών δεν θα είναι η ίδια. Mm-hmm. Αναμένεται βαρύτερη του εντολέμου, mm-hmm. καθότι αυτός εμφανίζεται ως ο αυτουργός των πράξεων δύο ληστείων σε απόπειρα και δύο ανθρωποκτονιών και αυτές σε απόπειρα. Θα δούμε ένα βίντεο και μετά θα μας βοηθήσει και ο Άγγελος να θυμηθούμε τη χειχή. 31 Ιανουαρίου 2016. 9 το βράδυ, ο κομμωτής των διασύμων Πάνος Καλίτσης τραυματίζεται σοβαρά από τις σφαίρες ληστών που είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του. Για την επίθεση κατηγορούνται ένας ειδικός φρουρός, ένας 35χρονος Ιρακινός και ένας ακόμη 43χρονος. Ήταν βράδυ Σαββάτου όταν το ζευγάρι επέστρεφε από το κομμωτήριο που διατηρεί στο Χαλάνδρι στο σπίτι του στο Λυκαβητό. Την ώρα που ο κομμωτής πήγε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του και λίγο πριν κλείσει την πόρτα του γκαράζ, άκουσε βήματα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ένας άγνωστος για εκείνον και τη σύζυγό του άνδρας, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, υπό την απειλή όπλου, του ζήτησε επιτακτικά να βγουν έξω. Ο κομμωτής κλείδωσε αμέσως το αυτοκίνητο και έβαλε όπισθεν. Τότε ο δράστης πυροβόλησε εναντίον τους. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε στο αριστερό της χέρι η Έλενα Χριστοπούλου. Το ότι δεν με πέτυχε στο κεφάλι, διότι ήταν εδώ το όπλο έξω το παράθυρό μου, είναι γιατί εγώ έκανα πίσω και σήκωσα το χέρι μου και με πέτυχε εδώ. Ο Πάνος Καλίτσης και η σύζυγός του άνοιξαν τις πόρτες και βγήκαν από το όχημα. Ένας από τους αγνώστους τους επιτέθηκε.
Στην προσπάθειά του να σώσει τη σύζυγό του, ο Πάνος Καλίτσης πάλεψε με τον δράστη, ο οποίος στη συνέχεια προέταξε το πιστόλι του στο ύψος του στήθους του και τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του στο στήθος και τα πόδια. Και ενώ εγώ είμαι σκυμμένη κάτω και προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται χωρίς να βλέπω, ακούω τον άντρα μου, την ατάκα αυτή, τη φράση που δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ποτέ όσο ζω, να λέει «γιατί ρε μπιπ» στην καρδιά. Όπως έχει τονίσει ο ίδιος, σώθηκε από θαύμα, καθώς η σφαίρα σταμάτησε ένα χιλιοστό πριν από τη μοιραία αρτηρία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πυροβοληθεί εξ επαφή στην καρδιά, το ότι είναι αυτή τη στιγμή μαζί σας και μιλάει είναι ευλογία. Στη συνέχεια, η Έλενα Χριστοπούλου βρήκε το κουράγιο να βγει έξω από τον γκαράζ και να καλέσει σε βοήθεια. Δεν έχω σταματήσει ποτέ να σκέφτομαι τις εικόνες, να έρχονται στο μυαλό μου. Σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Για εμένα είναι ένοχη όλη η ήχη όταν ξαπλώνω να κοιμηθώ. Mm. Το θρώισμα των φίλων, ένα σκύλος που θα γαυγίσει, κάτι που θα ακούσει από τον επανόροφο. Είναι τα πάντα ένοχα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή χωρίς να πάρουν τίποτα και αφήνοντας πίσω τους σοβαρά τραυματισμένο τον Πάνο Καλίτση. Το ασθενοφόρο έφτασε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο και μετέφερε τον κομωτή σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Μετά από πολυήμερη νοσηλεία ξεπέρασε το κίνδυνο και σήμερα είναι καλά στην υγεία του. Το ότι έχει σωθεί και βάσει αυτών που λένε οι γιατροί και βάσει αυτών που είπαν για την αστυνομία είναι ένα θαύμα. Νιώθει ευγνώμων που βγήκε ζωντανός από αυτή την περιπέτεια, όμως τα σημάδια στο σώμα του θα του θυμίζουν πάντα εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε και τους ισχυρισμούς του κατηγορημένου μέσα από τη φυλακή. Να μας πει δύο λόγια ο Άγγελος Σουφουράκης. Να πούμε ότι η υπόθεση ξεκίνησε στις 3 Απριλίου στο Μικτόρκο. Το δικαστήριο έχει καταθέσει και ο κύριος Καλίτσης και η σύζυγός του. Ο βασικός ισχυρισμός του κυρίου Καλίτση για εκείνο το βράδυ, και εδώ έρχεται σε αντίθεση και με τον κατηγορούμενο που φιλοξενούμε σήμερα, είναι ότι... Δεν φιλοξενείτε τον κατηγορούμενο, το συνήγορο του κατηγορούμενου φιλοξενείτε. Τον φιλοξενούμε τηλεφωνικά, στην τηλεφωνική του συνέντευξη. Κατηγορούμενο, μάλιστα. Ναι, είπαμε. Το φιλοξενούμε τηλεφωνικά. Το φιλοξενούμε τηλεφωνικά, ωραία. Είναι ότι ο κύριος Καλίτσης ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε καμία συμπλοκή. Μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι στον γκαράζ του, περνώντας από κάτω από την πόρτα την ώρα που έκλεινε, πυροβόλησαν την πόρτα του αυτοκινήτου, σπάει το τζάμι, χτυπάει τη γυναίκα του, βγαίνει αυτός έξω, βγαίνει και η γυναίκα του και εκεί δεν υπήρξε καμία συμπλοκή όπως ισχυρίζεται ο εντολέας του κυρίου Ρομποτή. Θεωρεί ότι τον Πάνο στο σημείο που πήγε να προστατεύσει τη γυναίκα του γιατί πηγαίνει να τη χτυπήσουν, έτσι κατέθεσε στο δικαστήριο. Ο άνθρωπος αυτός τον πυροβόλησε στο στήθος με σκοπό να τον σκοτώσει. Εκεί είναι και η μεγάλη διαφωνία, εκεί είναι και η μεγάλη διαφορά με τον κατηγορούμενο, με αυτά που ισχυρίζεται η πλευρά του κυρίου Ρομποτή, οι οποίοι λένε ότι υπήρξε μια συμπλοκή. Και πάνω στη συμπλοκή εκπυρσοκρότησε το όπλο, είχε ένα πρώτο χτύπημα στο στήθος και μετά όντως η πραγματικότητα είναι ότι είχε δύο χτυπήματα στα πόδια. Αυτό δεν το αρνείται κανείς. Μετά από το πρώτο χτύπημα που ήταν στο στήθος, υπήρχαν δύο χτύπημα στα πόδια. Και η πλευρά του κατηγορούμενου και του κ. Ρομποτή ισχυρίζει ότι αν θέλαμε να τον σκοτώσουμε, στη συνέχεια για ποιο λόγο να τον πυροβολούσαμε στα πόδια, ενώ θα μπορούσαμε από πολύ κοντινό σημείο να τον είχαμε πλήξει ξανά σε ένα πιο ζωτικό σημείο και να καταφέρουμε να τον σκοτώσουμε. Ότι δεν υπήρχε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Απλά ήθελε μόνο να το τραυματίσει προκειμένου να μπορέσει να διαφύγει. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε περισσότερο. Στις στομαχικές διαταραχές βάλτε Χ με μαστίχα Χίου. Αναβράζουν τα δισκία με μαστίχα Χίου. Και για έξτρα ανακούφιση, μαστίχα Χίου έξτρα. Γερό στομάχι με τη δύναμη της ελληνικής φύσης. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Μόνο στα Public. Όλες οι τηλεοράσεις 4K με 5 χρόνια εγγύηση. 245 τυχερά καρότσια κάθε μέρα, μόνο στον Μασούτη. Έως το Μεγάλο Σάββατο, ρετσίνες Μαλαματίνα και ανθρακούχα σουρωτή 30% φθηνότερα. Μπύρα Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,69 και ουίσκι Johnny Walker μόνο 14,94. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά.
και με αγορές άνω των 100 ευρώ, δώρο γυάλινη πιατέλα σερβιρίσματος. Θυμάσαι το άρωμα από το καφεδάκι του παππού σου. Ξαναβρες το σε έναν ελληνικό εμπνευσμένο από το πρώτο καφεκοπτίο Μπράβο. Νέος Μπράβο καφεκοπτίο. Μοναδικό χαρμάνι. Φίνο καϊμάκι και ισορροπημένη γεύση γεμάτη αναμνήσεις. Μπράβο. Αυτός είναι καφές. Θες τάμπλετ ή smartphone ή και τα δύο. Έχεις το λόγο να πας στο Κοτσόβολο. Γιατί εκεί θα βρεις το τετραπύρινο τάμπλετ MLS Angel μόνο 129 ευρώ. Και το smartphone MLS Spirit που του μιλάς και σε καταλαβαίνει μόνο 149 ευρώ. Κοτσόβολος. Και φέτος το Πάσχα, όλα τα δώρα είναι στα Public. Παιχνιδολαμπάδες, όλα τα παιχνίδια που θέλουν τα παιδιά, όλες οι κονσόλες, αμέτρητα παιδικά CD, DVD και games, gadgets, φωτογραφικές μηχανές, drones και χιλιάδες παιδικά βιβλία. Κάθε μέρα, κάθε παιδί, κάθε δώρο, Public. Το Πάσχα στα ΑΒ, το καλάθι γεμίζει και σας χαρίζει ακόμα περισσότερους πόντους και δώρα.